friends, brothers and sisters, good morning. On behalf of the World Federation of Trade Unions, I convey my best wishes and fraternal greetings to your important Congress for its resounding success in fully protecting all interests of the working class of Greece. Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, μέλη του Προεδρείου, αδελφοί μου, αδελφές μου, εκ μέρους της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας, εύχομαι στο σημαντικό συνέδριό σας καλή επιτυχία στην προσπάθειά του για την πλήρη υπεράσπιση των συμφερόντων της εργατικής τάξης της Ελλάδας. I come from India as a I represent the All India Trade Union Congress AITUC, which has 14 million members and democratic as yours. This year, we celebrated 95 years since its foundation in 1920. AITUC is the mother of trade union movement in India, since it was the first national level trade union organization of the working class in India. AITUC is also the founding member of the WFTU. There, in the founding Congress of the WFTU in Paris in 1945, it was for the first time that AITUC and GSEE leaders met, since both our organizations played a decisive role in the first World Trade Union Congress. With these few words, I want to share with you about our profound, worthful, exemplary history. Φίλοι και σύντροφοι, είμαι από την Ινδία, από την AITUC, που είναι μέλος της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας και που αριθμεί 14 εκατομμύρια μέλη. Είμαστε δημοκράτες, όπως και εσείς, και φέτος γιορτάζουμε 95 χρόνια από την ίδρυσή μας το 1920. Η AITUC είναι η μητέρα του συνδικαλιστικού κινήματος της Ινδίας, αφού ήταν η πρώτη εθνική συνδικαλιστική οργάνωση στη χώρα μου. Η AITUC ήταν το 1945 ιδρυτικό μέλος της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας. Εκεί, στο ιδρυτικό συνέδριο της PCO στο Παρίσι, συναντήθηκαν για πρώτη φορά μαζί η ΓΕΣΕΕ με την AITUC, αφού και οι δύο οργανώσεις έπαιξαν σημαντικό ρόλο στο Παγκόσμιο Συνδικαλιστικό Συνέδριο του Παρισιού. Αυτά τα λίγα για την περήφανη ιστορία μας. Στις μέρες μας, η PCO είχε εκφράσει έμπρακτα την αλληλεγγύη και το προλεταριακό διεθνισμό της προς την εργατική τάξη, τους ταξικούς μας συμμάχους, τη φτωχή αγροτιά, τη νεολαία και το λαό της Ελλάδας που βρίσκεται κάτω από την αντιεργατική θύελα, για την οποία υπεύθυνη το ΔΝΤΟΥ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ελληνικές κυβερνήσεις και η μπουρζουαζία της Ελλάδας. Πριν λίγες μέρες συμμετείχα σε μια αντιπροσωπεία της PCO από πολλές χώρες και επισκεφτήκαμε τα μπλόκα της αγροτιάς και φτάσαμε μέχρι την κεντρική Ελλάδα στο μπλόκο της Νίκαιας. Γνωρίζουμε απευθείας τις επιθέσεις που δεχτήκατε με τις ιδιωτικοποιήσεις. Ιδιωτικοποίηση αεροδρομίων, λιμανιών, μείωση μισθών, μείωση συντάξεων. Γνωρίζουμε και την επίθεση της λεγόμενης αριστερής κυβέρνησης ενάντια στην κοινωνική ασφάλιση και ενάντια στα δημόσια ασφαλιστικά σας ταμεία. Η σημερινή κυβέρνηση, συνεχίζοντας τον δρόμο των προηγούμενων κυβερνήσεων, πλήττει τα δικαιώματα των φτωχών και των μεσαίων στρωμάτων. Πλήττονται τα δικαιώματα της νέας γενιάς που είναι το μέλλον. Πλήττονται οι συνδικαλιστικές και δημοκρατικές ελευθερίες με έμεσο και άμεσο τρόπο και τελευταία έχει στοχοποιηθεί το δικαίωμα της απεργίας που είναι θεμελιώδες δικαίωμα της εργατικής τάξης. Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, εκ μέρους της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας, επιτρέψτε μου να δώσω συγχαρητήρια στους απλούς Έλληνες και Ελληνίδες στα νησιά και τις πόλεις για την ανθρωπιά που επέδειξαν και που επιδεικνύουν για στους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Για το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους υποκρίνονται όταν κάνουν ότι δίθεν ενδιαφέρονται για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Αυτοί που φεύγουν από τα σπίτια τους, φεύγουν γιατί οι υπεριαλιστές βομβαρδίζουν, σκοτώνουν, βιάζουν με στόχο να χαράξουν νέα σύνορα, νέες αγορές, νέες σφαίρες επιρροής. Η Λιβύη, το Ιράκ, το Αφγανιστάν, η Συρία, το Μάλι γνωρίζουν την υπεριαλιστική βαρβαρότητα
ανισότητα και τους ενδοϊμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς. Η δική μας θέση είναι να φύγουν όλοι οι ξένοι στρατοί από την περιοχή, να διαλυθεί το ΝΑΤΟ, οι λαοί να αποφασίζουν μόνοι τους ελεύθερα και δημοκρατικά για το παρόν και το μέλλον τους. Φίλοι και σύντροφοι, και στη χώρα μου την Ινδία τα προβλήματα για τους απλούς ανθρώπους είναι πολλά. Ανεργία, φτώχεια, ακρίβεια στα βασικά είδη διατροφής. 200.000 το χρόνο αυτοκτονίες φτωχών αγροτών και υπερχρεωμένων απλών ανθρώπων της αγροτιάς στην Ινδία. Για την κατάσταση αυτή οργανώνουμε σημαντικούς αγώνες. Πρόσφατη ήταν μια μεγάλη απεργία που διοργανώσαμε μαζί με πολλά ακόμα συνδικάτα στις 2 Σεπτεμβρίου του 2015 που πήραν μέρος στις διαδηλώσεις μας σε ολόκληρη τη χώρα πάνω από 170 εκατομμύρια εργαζόμενοι. Πριν από μερικές μέρες, στις 26 έως 28 Φλεβάρι, η οργάνωσή μου, η AITUC, είχε το συνέδριό της στην πόλη Κοϊμπατόρε. Στο συνέδριο συμμετείχαν 3.000 εκλεγμένοι αντιπρόσωποι της Εθνικής Βάσης που εκπροσωπούσαν τα 14 εκατομμύρια των μελών μας. Στο συνέδριο είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε τον σύντροφο Γενικό Γραμματέα της PCO Γιώργο Μαυρίκο, που παλιότερα ήταν και Γενικός Γραμματέας της ΓΕΣΕ. Είμαστε ιδιαίτερα εντυπωσιασμένοι από τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα της PCO. Beloved friends and comrades, the militant trade union movement around the world is closely following your consistent struggle, which is historic and forerunner to the other movements world over. We importunate upon you to continue this pride and decisiveness. Your struggle and the resistance of the Greek people against the policies of the capitalists under the neoliberal globalization policies and of the bourgeois inspires us with courage, impulses to march forward. We wish you all the best of your historic Congress and your glorious struggle. We will continue to be on your side. Φίλοι και σύντροφοι, το αγωνιστικό συνδικαλιστικό κίνημα σε ολόκληρο τον κόσμο παρακολουθεί τους σκληρούς και συνεπείς αγώνες που κάνετε. Συνεχίστε έτσι με υπερηφάνεια και αποφασιστικότητα. Μας δίνουν κουράγιο οι αγώνες σας και η αντίσταση του ελληνικού λαού ενάντια στις πολιτικές των καπιταλιστών που την πολιτική της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης και της μπουρζουαζίας. Σας ευχόμαστε και πάλι καλή επιτυχία στους ένδοξους αγώνες σας. Θα συνεχίσουμε να είμαστε στο πλευρό σας. Inkulab Jindabad, that is long live revolution. Long live Επανάσταση. Okay. Long live Greek workers. Ζήτω οι Έλληνες εργάτες. Working class unity, long live. Thank you. Ζήτω η ταξική ενότητα. Ευχαριστούμε τον κ. Παραμ, Μπαχατεμπά.